έρευση του μοντέλου του φίλου μου του Κώστα του Σταδάκη. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησα να αναλύσω τις αιτίες που οδήγησαν αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική ομάδα σε αυτό το κατάντημα του μοντέλου του Λαδάκη και ακολούθως όλων όσων ακολούθησαν. Συζητώντας με ανθρώπους στο περιβάλλον της ομάδος, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ήταν στην Αθήνα, γιατί πολλοί από αυτούς ήταν στο χρονικό διάστημα από εδώ και από εδώ και από εδώ και από εδώ, μου είπαν ότι οι αιτίες κυρίως που οδήγησαν στην καταστροφή αυτή της ομάδος ήταν πρώτον γιατί ασχολήθηκαν με την ομάδα αυτή άνθρωποι οι οποίοι δεν φρόντισαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ιδιοκτήτου και το επίσης του Λαδάκη. Και μιλάμε για τον κύριο Λαδάκη σαν παντοδύναμος πριν την κατάρρευση της Λαδάκης. Ήταν ένας παράγοντας αυτός. Ο δεύτερος ήταν ότι οι άνθρωποι που είχαν γνώση εκείνο το χρονικό διάστημα και διαχειρίζονται τα χρήματα του Λαδάκη δεν προσπάθησαν να τον προστατεύσουν, αλλά κοίταξαν να ιδιωτελώς να εκμεταλλευτούν και την άγνοιά του για το ποδόσφαιρο και το γεγονός ότι οι πολιτικοί με αυτή τα σκληρότητα ούτε δεν έπρεπε να το. Και το τρίτο, ότι παρά το ότι υπήρχαν χρήματα, ο τρόπος που λειτουργούσε η ΠΑΕ ουσιαστικά ήταν αφενιακός. Μου είπαν ότι όλο εκείνο το χρονικό διάστημα το μοντέλο προστατεύτηκε εξαιτίας της παρουσίας και του επαγγελματισμού του Γιώργου του Δόντου. Όλοι συμφωνούσαν ότι κατέρευσε το μοντέλο εκείνο μετά την αποχώρηση του και την επιλογή προπονητών οι οποίοι ουσιαστικά έπαιρναν από το μεγάλο όνομα και τα όσα έχει καταφέρει η διοίκηση του Λαδάκη και σε συνδυασμό με την κακή επιλογή παικτών από αυτούς τους μέτρους με μια εξαίρεση που ήταν σαν καλή προσωπικότητα προπονητού αλλά με ερωτηματικά του κύριου Κόλμα, όλοι οι άλλοι προπονητές και το Μαρίνο του Ρουζουλίου ο οποίος έκανε τα πρώτα του, όλοι οι άλλοι προπονητές που ήταν εδώ και πραγματικά βλέποντας τα ονόματα ουσιαστικά έπαιρναν. Δηλαδή η επιλογή του προπονητού της ΑΕΛ δεν έδινε τίποτα στην ΑΕΛ, αλλά ουσιαστικά έπαιρναν από αυτήν την ΑΕΛ. Αυτή ήταν η μία αιτία. Η δεύτερη αιτία ήταν η, από αυτούς τους μέτριους προπονητές και αυτό το μη επαγγελματικό περιβάλλον και μετά την εποχή του Λαδάκη την ιδιοκτησία πάλι ανθρώπου, ο οποίος δεν γνώριζε ποδόσφαιρο, ο οποίος όμως είχε κάποια προβλήματα όσον αφορά την ποδοσφαιρική προσωπικότητα, γιατί κατά τα άλλα άνθρωπος μπορεί να έχει καταπληκτώσει την ποδοσφαιρία, ότι εκείνο που συνεχίστηκε ήταν πάλι η επιλογή με τριών προπονητών, ασυνήθιστα μικρών για το μέγεθος της ΑΕΛ και πράγματι όποιος μελετήσει ποιοι προπονητές ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα αντιληφθεί ότι πολλοί από αυτούς θεωρούν ακόμη και τιμή τους να δουλέψουν ακόμη και στην ομάδα δικά μας αρνητική. Κανείς από αυτούς δεν έκανε μια καριέρα ούτε καν σε καλές ομάδες β' εθνικής. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι τι σημαίνει. Ποιο με βιβλίο το φάω. Καταλαβαίνω. Άλλο το άλλο. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτοί οι μέτριοι προπονητές και το μέτριο ιδιοκτησιακό περιβάλλον και το μέτριο περιβάλλον της ομάδος, το οποίο δεν είχε καμία σταθερότητα, οδηγούσε στην επιλογή παικτών που και πάλι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο μέγεθος της ομάδας. Γι' αυτό και το λόγο και κατέρευσε το μοντέλο του Λαδάκη μετά την αποχώρηση Δόνη
με την επιλογή ονομάτων ποδοσφαιριστών, ακριβοποιημένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν είχαν ούτε το ήθος, ούτε την αγωνιστική αξία να διαμορφώσουν ένα σταθερό δυναμικό ποδοσφαιρική ομάδα, Γέρεμι, Μετίν, ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιξαν σε άλλες ομάδες μετά, όπως ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στο Αστέρα Τρίπολης, που έπαιξαν στον Ατρόμητο, οι οποίοι όμως, ενώ ήταν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, ουσιαστικά ήρθαν εδώ για να περάσουν καλά. Να τελειώσουν δηλαδή ποδοσφαιρικά. Ορισμένοι από αυτούς, σαν τον Μπλάζο και σαν τον Γκέρμι, δεν είχαν και καμία δυνατότητα να προσφέρουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα και ήταν επιλογή ενός περιβάλλοντος που έβγαζε χρήματα από αυτές τις επιλογές. Ο ιδιοκτήτης άσχετος ήταν, νόμιζε ότι είχε φέρει το μεγάλο παίκτη, πλήρωνε, κατέρευσε οικονομικά τα πράγματα. Στη μετά Πυλαδάκη εποχή ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο. Πάλι δυστυχώς εκεί ο ιδιοκτήτης, εάν βρίσκε την άλλα, την έπαιρνε να πάει στο τμήμα λίγο. Το περιβάλλον που διάλεγε ήταν ένα περιβάλλον, κατά την άποψή μου, και ηθικά και από πλευράς αξιολογότητος πολύ χαμηλού επίπεδου, και καταλαβαίνετε για ποιους εννοώ, που ήταν το στενό του περιβάλλον, ποιοι το συνεβούλευαν. Και πάλι η επιλογή των δοκτώρων ήταν πάλι ψυχής της, αλλά με καμία προοπτική. Γι' αυτό και στη Γάμα Εθνική ταλαιπωρήθηκε, ακόμη και σε τέρμπι με γειτονικές πόλεις. Κατέκτησε με το ποτάσμα, αλίμονα. Και τελικώς και αυτό το μοντέλο σιγά σιγά κατέρευσε και δυστυχώς κατέρευσε και η αξιοπιστία του ιδιοκτήτου. Γιατί αν ο ιδιοκτήτης δεν εμπνεύσει, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης που υπάρχει. Ξεκινώντας με αυτή τη φιλοσοφία και βλέποντας τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, όταν πήρα τις μετοχές, αποφάσισα, και αυτή ήταν απόλυτη έκφρασή μου, η ΑΕΛ να κάνει άλμα προς τα πάνω. Και άλμα προς τα πάνω κάνεις αν ανάλογα με την θέση την οποία βρίσκεις στην κοινή την αγροτική, η επιλογή πρώτα των στελεχών που θα στελεχώσουν την άμεση διοίκηση. Γιατί υπάρχει και η διοίκηση από πλευράς δικούν μου. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, τα στελέχη που τιμούν την παρουσία τους είναι κύριο Σούλη. Και επειδή εγώ δεν γνώριζα πολλούς ανθρώπους, διάλεξα μόνο δύο ανθρώπους. Γιατί ο κύριος Μάρκος ουσιαστικά είναι έμισος και είναι και ο πρόσωπος του ΕΡΕΣΤΕΚ. Ήταν ο κύριος Πιούσης και ο άνθρωπος ο οποίος από πρώτη στιγμή είχε κάτι πολύ κοντά. Ήταν ο κύριος Λιώτ. Τρεις άνθρωποι. Επεξετάθη αυτό πριν από λίγες μέρες, πάλι με την πρόσκληση ανθρώπων οι οποίοι με την υπόστασή τους προς προσωπικότητά τους. Όμως, όπως είναι ο κ. Παλαιοχωρητής, ο κ. Ζουτακάς που είναι και ο κ. Ζήστης είναι ένας από τα δαχτυλά του Παραμάητου και θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Όμως, εκείνο που κάνει διαφορετική την ομάδα, όχι μόνο την ομάδα, αλλά κάθε ομάδα θέλει να έχει διάσταση τέτοια που να μην είναι απλώς μία απλή ομάδα, είναι το περιβάλλον, είναι το περιβάλλον το στελεχειακό. Γι' αυτό και ξεκίνησα χωρίς καμία επιφύλαξη με την δουλειά του Σωμάτου Κυπαρίσι. Μαζί με το Σωμάτου Κυπαρίσι συζητήσαμε και μαζί με το Σωμάτου Κυπαρίσι σημαίνει κάτι, κύριε. Ποιος? Μήπως να τα σβήσουμε? Μια χαρά. Μαζί με το σώμα του Κυπαρίσι λοιπόν πήραμε μια απόφαση. Από την πρώτη στιγμή αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα, για να ξαναγίνει μεγάλη ομάδα, γιατί τότε που την πήραμε ήταν τίποτα, δεν είχε ούτε στελεχειακό δυναμικό, ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε την εικόνα μεγάλης ομάδος, είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει σαν μεγάλη ομάδα. Και μεγάλη ομάδα γίνεται μια ομάδα
εάν έχει ένα μεγάλο πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, ο μεγάλος πρόεδρος πρέπει να επιλέξει με τις σωστές αποφάσεις σωστούς συνεργάτες, και ο πρώτος συνεργάτης που μπορεί να διαλέξει ένας σωστός και αξιόλογος πρόεδρος είναι ο πρωτοπρόεδρος. Κάναμε λοιπόν το πρώτο άλμα προς τα πάνω, και ενώ όλοι διέδιαν διάφορα ονόματα προπονητών, ο προπονητής που πήραμε ήταν ένας για τα δεδομένα της ΑΕΛ μεγάλο όνομα. Ποιος το σημαίνει. Με παρουσία στην Ελλάδα, με προτάσεις στην Βουλγαρία, με καλή παρουσία στην Σούπερ Λίγκα με την Βέρεια, άφθαρτος άνθρωπος, άκρος επαγγελματίας, χορτασμένος από κάθε πλευρά της πολύ μεγάλης προσπάθειας, και συγχρόνως μιλώντας μαζί του αντιληφθήκαμε ότι και η προπονητική του αξία και η αισθητική του και οι αρχές του έριαζαν με τις αρχές του και αποφασίσαμε την πρόσκληση. Αμέσως μετά αποφασίσαμε με ποιο τρόπο θα επανδρώσουμε το υπόλοιπο δυναμικό στο προπονητικό της ομάδας. Η δική μου πεποίθηση ήταν και είναι ότι θα πρέπει πρώτα να εξαρτήσουμε το δυναμικό των προπονητών που είναι στο περιβάλλον της ομάδας. Και άρχισα να συγκεντρώνω διάφορες πληροφορίες για το ποιος από τους επαγγελματίες, προπονητές, γυμναστές τερματοφυλάκων, προπονητές φυσιοθεραπευτές, γιατρούς, φροντιστές, είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτοί που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ψηλό επίπεδο, συγχρόνως αξιοπιστία, ανιδιοτέλεια, το κυριότερο απ' όλα. Και αυτή να είναι αποδεκτή, όχι από όλους, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδεκτεί σε όλους, από το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών μας, και γενικότερα ήταν δυνατόν να είναι και πέραν του στενού περιβάλλοντος της Λάρισας. Έτσι επιλέξαμε τον κύριο Κατσάρα, γιατί είχε δουλέψει στην Ελλάδα και με καλούς προπονητές και δώσει εξετάσεις σε σχεδόν όλες τις καλές ομάδες πέραν της ΑΕΛ μου. Για μας μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν μια συγκροτημένη προσωπικότητα με αρχές, με οικογένεια, παίχτης που δεν είχε φθαρεί στην ΑΕΛ σε πολύ δύσκολα χρόνια, που υπήρξε πολύ μεγάλη φθορά για να αναγκαστεί, γιατί ήταν διαβασμένος. Είχα μάθει τι εγένετο επί εποχών άλλων από δικούς μου φίλους, επιχειρηματίες, παλιούς ποδοσφαιριστές, δεν θέλω να πω τα όνειρά τους. Ναι, μεν λειτουργήσε η ΑΕΛ, αλλά μέχρι την εποχή που ο κ. Στουρούλης την πούλησε στον κ. Πιλαδάκη, είχε περάσει ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγάλη καλυφορία για πολλά χρόνια, ειδικά μετά την εποχή Μπατατού. Και είχα μάθει και για την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών που είχαν γίνει προπονητές και τι έκαναν εκείνα τα χρόνια. Άρα είχα μία άποψη. Δεν είναι ότι μου είπε ο Θόμας ο Κυπαρής αυτός, έψαξε και μόνος του. Το ίδιο έκανα και με τον κύριο Ματζόκα, το ίδιο έκανα και με τον κύριο Τσότσα, το ίδιο έκανα και με τον γιατρό, τον κύριο Καραμπάτσα, που πήραμε τότε και που το συνέστησε ο κύριος Πελερίδη, ο κύριος Κυπαρής. Πολύ περισσότερο έψαξα το θέμα των φροντιστών, γιατί για μένα ο φροντιστής, οι φροντιστές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί θέλαμε να υπάρχει αξιοκρατία στα πολιτήρια, σοβαρότητα, επαγγελματισμός και κλειστά σώματα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτά που συμβαίνουν σε μια προπόνηση, η φθορά ή οι αντιπαραθέσεις περίπου 35 ανθρώπων που υπάρχουν σε μια προπονητική στιγμή σε αποδυτήρια για ένα ολόκληρο χρόνο, είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό να μην διαρρέει το παραμικρό. Ειδικά να μην διαρρέουν όμως και τεχνικά θέματα. Να μην διαρρέει η σύνθεση της Κυριακής. Να μην διαρρέει τίποτα από αυτά. Γιατί έτσι λειτουργούν οι σοβαρές και ανταγωνιστικές ομάδες. Όμως προείχε και προέχει η αξιολογότητα του προπονητού, η αξιολογότητα των συνεργατών του και ακολουθούν και όλα αυτά που σας είπα. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι
αρχίσαμε να λειτουργούμε, έτσι κάναμε την πρώτη συγκέντρωση, επιλέξαμε ποδοσφαιριστές όλοι αυτοί που λέμε, με προεξάγοντες τον κύριο Κυπαρίση και εμένα, γιατί ποιος το ήταν, δεν γνώριζε ούτε πρόσωπα την τεχνική, ούτε τους αντιπάλους μας, ούτε την αξιολογότητα των αντιπάλων μας, να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα. Σε συνεργασία με τον κύριο Κυπαρίση, τον κύριο Κατσάρα και με τους υπολείπους, φτιάξαμε την ομάδα του καλοκαιριού και την παραδώσαμε στον κύριο Ντόσταρνιτς με 24 προσφύστες. Μετά την εβδομάδα εδώ έφυγαν όλοι και πήγαν σε ένα σπαρτιάτικο περιβάλλον στην κυριολεξία, στο ξενοδοχείο Λεκατίν, στο Καρπενήσι, όπου χτίστηκε η ΠΑΕΑΕΛ, η οποία και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Γιατί αυτή η ΠΑΕΑΕΛ, με την προσθήκη του Ναγιάρ, του Κουτσιανικούλα, του Λαμπρόπουλου, και την προσθήκη του Βαρέλα, του Δαμιανάκη, του Ζέρι και του Ρέτζα, ήταν η ΑΕΛ που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όλο αυτό το δημιούργημα λειτουργήσε με έναν τρόπο άψογο μέχρι τότε που άρχισαν να δημιουργούνται τα προβλήματα με τον Αγιάρ και κάποια προβλήματα προσωπικά του κ. Ντόσταρνιτς και του κ. Κατσάρα με τον Αγιάρ, όπως και τον άλλο παιχνίδι. Και φτάσαμε στο μοιραίο για μας παιχνίδι του Πανεγιάριου, όπου πραγματικά η ομάδα μας μέχρι μια καταστροφική ήττα και δεν ήταν μονίμως πρώτη, βρέθηκε τρίτη. Κλονίστηκε το, είχε ήδη υπάρξει μια αναταραχή μετά την ήττα με την Μαρμία. Και υπήρχε μια αναταραχή και στο περιβάλλον της ομάδος, μια συνεχή συζήτηση των στελεχών με εμένα, γιατί καθημερινά υπήρχε μια ανησυχία γιατί βρεθήκαμε τρίτοι, και η απόλυτη απέτηση του κ. Ντόσταρνιτς να φύγει η πηγή του κακού Ναγιάρ, γιατί αλλιώς θα αποχωρούσε αυτός. Θεωρούσε ότι αυτός αποσυντονίζει την ομάδα. Εγώ, επειδή έπρεπε εγώ να πάρω την απόφαση, γιατί το ίδιο επιθυμούσε και ο κ. Ατσάρας και ο κ. Κυπαρίσης και όλοι έλεγαν ότι πρέπει να φύγει ο Ναγιάρ, εγώ τους κάλεσα και τους είπα: έχει 11 κάρτες ο Αναστασόπουλος και 7 κάρτες ο Μπανούσης και είμαστε στο μέσο του αθήματος και δεν έχουμε άλλο αμυντικό χαφ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, γιατί τότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές, και χρειαζόμαστε ένα αμυντικό χαφ ακόμη. Η απάντηση του κυρίου Ντόσταρνιτς ήταν ότι μπορούμε να παίξουμε με αμυντικό χαφ τον Ουρτάδο ή τον Ανδρέα τον Λαμπρόπουλο ή να μεταφέρουμε από σέντερ μπακ τον Κομεσίδη στη θέση των αμυντικών χαφ. Εγώ διαφώνησα και είπα ότι ο προπονητής πρέπει να κερδίζει το παίχτη, δεν μπορεί να πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, και ο Ντόσταρνιτς ήταν απόλυτος, μπορεί να έχει και δίκιο. Έτσι λειτουργούν πολλοί προπονητές και κερδίζουν και τα αποδυτήρια. Όμως εγώ σκέφτηκα το συμφέρον της ομάδας και είπα ότι εγώ έχω την υπόσχεση του Ναγιάρ ότι θα αλλάξει. Πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί θα βρεθούμε να παίζουμε χωρίς αμυντικά χαφ 5 και 6 παιχνίδια, όπως και έγινε, όπως το είδατε εκ των υστέρων. Και πραγματικά δεν είχαμε ούτε τον Αναστασόπουλο, ούτε τον Παπαδόση. Δεν είχαμε και τους αξιόλογους παίκτες, γιατί είχαμε αυτό το κυνηγητό, το συνεχές κυνηγητό όλων διαιτητών, παραγόντων. Δείτε πόσες κίτρινες κάρτες πήραμε. Δείτε πόσες κόκκινες κάρτες πήραμε. Δείτε πόσες φορές δεν έπαιξαν τα αμυντικά μας χαφ, τα στόπερ μας, οι παίκτες σωράς. Άρα λοιπόν η δική μου γνώση τελικώς δικαιώθηκε με την επιλογή του ότι ο Ναγιάρ και επανήλθε και προσέφερε και σε κρίσιμο παιχνίδι. Όμως ο κ. Ντόσταρνιτς με τις αρχές του, με την αγωγή του ήταν απόλυτος. Εγώ θα αποχωρήσω. Προσπαθήσαμε να το μεταπίσουμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε και του περιβάλλοντος του ανθρώπους. Αλλά με τις αρχές του ήταν απόλυτος. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον άνθρωπο, γιατί δεν βρίσκει ανθρώπους έτσι σήμερα. Όμως το συμφέρον της ΑΕΛ είναι πάνω από όλα. Και εκεί λειτουργεί αυτός που παίρνει την τελευταία απόφαση. Και θεωρώ ότι δικαιώθηκα. Με μια διαφορά. Το πρόβλημα ήταν ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Γιατί ήδη είμαστε πιο ψηλά από εκεί που ήταν οι αντίπαλοι μας. Σκεφτείτε ότι ποιοι ήταν οι προπονητές των αντιπάλων μας. Πόσους προπονητές άλλαξαν και ποιους είχαν. Η κυρία αντιπαλός μας η Κέρκυρα είχε το δικό σου. Δεν θέλω να τον προσβάλλω τον Άγγελο. Εγώ τον έκανα προπονητή. Ήταν χαϊκή. Όμως, τόσο ήταν εσύ, δικό σου. Ο Απόλλωνας είχε αλλάξει ήδη προπονητές.
και ήταν στα πρόθυρα να ξαναλλάξει ο τομέας, να ξαναλλάξει οτιδήποτε. Εμφισβητεί τον συνεχώς. Όμως και πάλι να έχει τον Ντόστανιτς και τον Τένερ είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι μικρομεσαίων ομάδων που παλεύουν για την επιβίωση στην πρώτη εθνική ή ομάδων που είναι καλό στην πρώτη εθνική, και άλλο να έχει ένα προπονητή παιδού του κυρίου Ντόστανιτς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ήταν ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης αυτού του gentleman προπονητή. Προσπάθησα διάφορα νόμα. Κανείς δεν ήθελε να εργαστεί στην Πολύ. Ήρθα σε επαφή με τον Ευαγγέλιο Πλάχο, αρνήθηκε. Ήρθα σε επαφή με οποιονδήποτε καλό προπονητή από αυτούς που νομίζω ότι είναι καλός. Όχι από αυτούς που τους φτιάχνει το σύστημα καλός προπονητής. Κανείς δεν ήθελε να εργαστεί στην ΑΕΛ. Την Football League. Και τα πράγματα τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Τώρα θέλουν όλοι. Και η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε βάλει τον πύχη πολύ πιο ψηλά. Αυτοί οι ίδιοι που πέρσι αρνήθηκαν να εργαστούν στην Football League, τώρα παρακαλάνε. Εάν δείτε το κινητό μου και τα μηνύματα και τα προσωπικά των ίδιων και του περιβάλλοντός τους, θα καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό που αρχίζουμε να φτιάχνουμε. Σε εκείνο το χρονικό σημείο μου τηλεφώνησε ο Μάκης Αμαρτής. Είναι ποδοσφαιριστής, τον οποίο ήταν στα Φάρσα, αλλά τον είχα εγώ στην Άλλη Πετρούπολης πριν 25 χρόνια. Και μου λέει, θέλει να συνεργαστεί μαζί σου τις φωλίες. Τηλεφώνησε και όλοι, συναντηθήκαμε, δώσαμε ραντεβού, κάναμε το ραντεβού και μετά για τρεις μέρες εξαφανίστηκε. Εγώ όμως ήθελα να προβάλλω. Και ενώ είχαμε ραντεβού, σαν τελευταίο ραντεβού, την ημέρα που ανακοινώθηκε η πρόσληψή του το μεσημέρι, μου εμφανίστηκε αργά το βράδυ. Το που είχε πάει δεν ξέρω. Εκ των υστέρων, πληροφορήθηκα ότι είχε μια επαφή με τον Στρατρίπολη. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο καθυστέρησε το ραντεβού. Όμως ήρθε το βράδυ και μου είπε ότι δέχεται με ένα πρόβλημα. Το οικονομικό μέρος ήταν πολύ σκληρό. Για τρεις μήνες ουσιαστικά ήθελε 20.000 συν τα έξοδα, το μισό ποσό να είναι προκαταβολικό και 50.000 ευρώ για την περίπτωση που η ομάδα θα ανέβαινε. Δηλαδή ουσιαστικά για τρεις μήνες, εάν υπολογίστηκε τα χρήματα που πληρώσαμε για τη διαμονή του και διάφορα άλλα πράγματα, θα ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Δηλαδή θα έπαιρνε 25.000 ευρώ το μήνα. Όμως, επειδή εγώ διαισθάνθηκα ότι η άφηξη του Σάκη Πιτσιόλη θα επανέφερε το κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα και ουσιαστικά θα αποτελούσε και την ασπίδα στον οποιοδήποτε κακόπιστα θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ομάδα μας εκείνο το χρονικό διάστημα, τότε. Και ευτυχώς, γιατί πραγματικά το αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα την επιλογή. Η άφηξη του κ. Τσιόλη απετέλεσε την αφορμή για να αποσιωπηθεί οποιαδήποτε αντίδραση. Η απογοήτευση έγινε ενθουσιασμός και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είχαμε με τον Απόλλωνα, μπορεί να μην είχαμε καμιά εντυπωσιακή παρουσία οπαδών, όμως υπήρχε μια ενότητα των οπαδών μας, υπήρχε μια έλλειψη αμφισβήτησης στον προπονητή, γιατί οι μουρμούρες για τον κύριο Ντόστανιτς, γιατί καθυστερεί το ένα, γιατί δεν βάζει τον ένα, τον άλλον υπήρχαν ειδικά στο τελευταίο διάστημα και υπήρξε μια συγκέντρωση, η οποία για μένα ήταν ιδανική. Ο Ναγιάρ επανήλθε κανονικά. Ο κύριος Τσιόλης όχι μόνο τον αφομοίωσε, αλλά τον έβαλε τα μεσημέρια να σερβίρει και τους συμπαίχτες του για να δείξει με τα μέλη του μια καταπληκτική ενέργεια που έκανε. Και πράγματι υπήρξε μια αρμονία στο ποδοσφαιρικό τμήμα, η οποία με το καλημέρα και με την νίκη με τον Απόλλωνα μας επανέφερε σε θέση ανόδου, θέση την οποία δεν χάσαμε ποτέ. Η επάρκεια του περιβάλλοντος της ομάδος και του νομικού τμήματος της ομάδος αξιοποίησε τα μέγιστα, την εγκληματική αμέλεια του Απόλλου και του ΤΕΝΕ, και αυτομάτως κατοχυρώσαμε μία από τις δύο θέσεις με το μείον 6. Αποσυντώνησε τον Απόλλωνα, ο οποίος, να είστε βέβαιοι, με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η ομάδα και με το περιβάλλον της, ούτε βαθμό δεν θα έχανε
Ενώ εμείς κινδυνεύαμε να χάσουμε βαθμούς. Όπως και χάσαμε βαθμούς τα επόμενα παιχνίδια. Και με τα Τρίκαλα και με την Κέρκυρα. Και κινδυνεύαμε γιατί είχαμε πολύ δύσκολα παιχνίδια. Γιατί ο Απόλλωνας ήταν μόλις ένα βαθμό πίσω μας. Όμως αυτό το κλιματικό λάθος το οποίο εμείς εντοπίσαμε και το οποίο αντιμετωπίσαμε και άριστα νομικά, γιατί ο Πανεσσηνιακός, ο Σδούριος Ήπος, λειτουργούσε υπέρ του Απόλλωνα. Και να καταλάβετε, έκανε λάθος ένσταση. Σκόπιμα λάθος ένσταση. Γιατί αλλιώς αυτός ο Παναγόπουλος πρέπει να πάει να του πάρουν το πτυχίο, η απιστία. Έκανε λάθος ένσταση για να τη χάσει. Γι' αυτό εμείς κάναμε δική μας ένσταση και την κερδίσαμε. Να σας είχε πει. Άρα λοιπόν, κατακτήσαμε αυτήν την άνοδο με έναν τρόπο έτοιμο απέναντι σε όλους και παρά το ότι είδατε ότι υπήρξε μια αναξιοπιστία με κραυγές, με βρισχές εις βάρος του προπονητικού team και εις βάρος των ποδοσφαιριστών μετά την Καλυθέα, με μια ταπεινωτική ήττα η οποία θα μπορούσε να είναι εξευτελιστική ήττα με τα Τρίκαλα από τον κύριο Ψιμουλάκη. Ούτε καν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι η ΑΕΛ, αυτούς τους ποδοσφαιριστές, με αυτό το προπονητικό team, θα έχανε από τον κύριο Ψιμουλάκη και από τους ποδοσφαιριστές των Τρικάλων με 3-0 αντί για 8-0, με αυτήν την εικόνα. Απορροφήσαμε την κακή εικόνα που είχαμε με τον Κυσαμικό, που θυμάστε, ήταν τραγική εμφάνιση και υπάρχει ο κόσμος. Στενοχωρήθηκε. Απορροφήσαμε την τραγική εικόνα με την Παναχαϊκή και τις κραυγές του κόσμου να χαθεί το πέναλτι, αλλά αυτή έγινε από τη διοίκηση. Και στηρίξαμε τους προπονητές μας με ακραίο βαθμό, γιατί κάναμε νίκες, έστω και με έναν εδώ, κάναμε μία ήττα και μία ισοπαλία και καταφέραμε να πάρουμε αυτό το πολυπόθητο που διοικούσαμε αυτά τα χρόνια. Όταν προσέλαβα τον Κλωτσιόλη, του είπα ότι αυτές είναι οι αρχές μας, δηλαδή σταθερά αποδητήρια, σταθερό περιβάλλον της ομάδος, δεν κλονίζεται ποτέ ο τεχνικός διευθυντής, δεν αφισβητείται ποτέ ο κ. Κυπαρίσης. Μπορεί να έχει ο καθένας τις τάσεις του. Όμως, προτιμώ έναν άνθρωπο έτοιμο που να γνωρίζει ότι το μυαλό του είναι για το καλό της ομάδος, έστω και με όχι τέλεια και απόλυτη προσωπικότητα επαγγελματική, αλλά έναν άνθρωπο που ξέρω ότι κανείς δεν θα τον αφισβητήσει, θα παρακαλούσα πάντοτε να υπάρχει ο Κατσάρας στα αποδυτήρια, γιατί θέλω, όπως σε όλες τις μεγάλες ομάδες, να υπάρχει ο αντίστοιχος παλιός ποδοσφαιριστής. Θα παρακαλούσα να είναι ο γυμναστής μας στο σπίτι και αυτός που βοηθήσει τον θεματοφυλάκο, εκτός εάν αυτό που θα μου προτείνει κάποιος θα είναι αντικειμενικά προς το καλό της ομάδας. Δηλαδή, αν μου προτείνεις όχι θέση του Κατσάρα που θέλω να είναι εκεί, γιατί είναι αυτό που εγώ θέλω και δεν το αφισβητεί κανείς. Όχι στη θέση του Κυπαρίση, δεν το αφισβητεί κανείς. Το υπόλοιπο team, ή αν θέλεις εσύ να φέρεις βοηθό σου τον δικό σου άνθρωπο, ο οποίος όμως αντικειμενικά έχει τη γνώση, την επάρκεια, την επιστημονική, την προσωπικότητα που θα ανεβάσει προς τα πάνω την ομάδα αυτή, είμαι έτοιμος να υποκύψω. Έτσι συμφωνήσαμε, ήρθε ο κ. Τσιόλης, και έτσι προχωρήσαμε. Πώς φτάσαμε στη ρήξη? Γιατί νομίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει και αυτό και ενδιαφέρει και τους οπαδούς μας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για αυτό που προσέφερε ο κύριος Τσιόλης. Αυτό που προσέφερε ο κύριος Τσιόλης στην ΑΕΛ σε εκείνη τη χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να το προσφέρει ούτε ο Μουρίνιο. Έφερε την ηρεμία. Όλοι μας μπορούμε να έχουμε παρατηρήσεις για την εικόνα της ομάδος. Ο καθένας μπορεί να πει τις απόψεις του για τις κακές στιγμές, όμως ποιος Τσιόλης πήρε το ποτάσμα. Ο πρόεδρος αυτός. Αυτός πήρε το ποτάσμα. Αυτοί οι προπονητές. Αυτοί πήραν το ποτάσμα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί πήραν το ποτάσμα. Γι' αυτό και κάναμε μια εξαιρετική γιορτή
και βραβεύσαμε από το φροντιστήμενς μέχρι και τον οποιοδήποτε βοήθησε. Η πρώτη τριβή μας με τον κύριο Σιόλη ήταν γιατί δεν βραβεύσαμε στη γιορτή τον κύριο Λάζαρο Κυριλίνη και τον κύριο Βαγγέλη Σιόλη. Είπα ότι δεν έχω κανένα λόγο να τους βραβεύσω. Ήταν δική του επιλογή την ημέρα του αγώνα να έρχεται ο Βαγγέλης ο Τσιόλης και να δείχνει στην τηλεόραση πέντε πράγματα για 12-13 αγώνες. Ο Λάζαρος Κυριλίνης δεν κατάλαβα τι έκανε. Δεν έχω αντιληφθεί ακόμη τι είναι αυτό το οποίο έκανε ο Λάζαρος Κυριλίνης για να το βραβεύσω. Τι προσέφερε τεχνικά ή τι προσέφερε σε οποιονδήποτε. Όμως επειδή είμαι άνθρωπος έντιμος, του είπα ότι δεν ένιωσα ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες μου ότι πρέπει να βραβεύσουν τις συγκεκριμένες. Όποιους έπρεπε να βραβεύσουν, τους βραβεύσαν. Και νομίζω ότι ήμουν δίκαιος. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, και το αποσιωπήσαμε εντελώς, γιατί αυτό είναι καλή λειτουργία των αποδητηρίων, άρχισε να υπάρχει μια αρνητική συμπεριφορά του κ. Τσιόλη απέναντι στον οποιονδήποτε ήταν στο περιβάλλον της ΑΕΛ, ακόμη και στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο ξαφνικά άρχισαν να έρχονται κάποιοι από τη Θήβα, άρχισαν να έρχονται κάποιοι περίεργοι άνθρωποι που δεν τους γνώριζαν ποιοι είναι. Ο κ. Τσιόλης απομονώνεται με τον αδερφό του και με τον Κυριλίδη μας, τους ανθρώπους σε μια γωνιά. Έπαυσε να υπάρχει αυτό το κλίμα το οικογενειακό που είχαμε συνηθίσει με τον κύριο Ντόστανης. Μαζί οι προπονητές, οι βοηθοί τους, σε ένα τραπέζι, η διοίκηση. Γιατί εγώ προσπαθούσα να είμαι διακριτικά κοντά σε όλους πάντοτε και άρχισε να υπάρχει ένα κλίμα σε σημείο να έρχεται ο Θωμάς ο Κυπαρίς να μου λέει νιώθω άβολα, πως πρέπει να φύγω. Ο Κατσάρας μου υπέβαλε την παρατησή του. Δύο φορές γιατί τον αγνοούσε και τον έστειλε να κάνει ατομική προπόνηση. Και μια διάθεση γενικώς οξενός. Το δε τελευταίο χρόνο που χρειάζεται άρχισε να υπάρχει και μια συμπεριφορά αντιεπαγγελματική. Η προπόνηση ήταν 4 η ώρα. Εγώ έχω 9 ολόκληρα έχοντας δικές μου ομάδες αλλά έχοντας και διοικήσεις πολύ μεγάλες ομάδες. Όπως η ΑΕΚ, όπως ο μεγάλος Ηρακλής. Γνωρίζω ότι ο προπονητής πηγαίνει μια ώρα πριν την προπόνηση. Δεν έχω συναντήσει προπονητή που να περιμένει οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές στον προπονητή. Να καθυστερήσει από 10 λεπτά ως και μισή ώρα για να αρχίσει την προπόνηση, γιατί ο κ. Τσιόλης δεν είχε πάρει την προπόνηση. Όμως εγώ δεν δημιουργήσα κανένα θέμα. Γιατί εμείς θέλαμε να πάρουμε το δάσκαλο. Και για μένα αυτό ήταν ο στόχος. Και γι' αυτό με ευγνώμη στον κ. Τσιόλη. Όμως, όταν εξασφαλίσαμε μαθηματικά το προτάσμα, άρχισε μια συζήτηση η οποία αρχίστηκε προηγουμένως για το τι θα κάνουμε με το υπάρχον ρόστερ, γιατί ο χρόνος μας πνίγει. Σε 25 μέρες από σήμερα είναι δίλη ημέρα για να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος, γιατί δεν παίζουμε στην πολύ πια. 21 Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των ποδοσφαιριστών μας, εμείς τους έχουμε ζήσει. Και με τον κύριο Τσιόλη άρχισε μια συζήτηση τι πρέπει να κάνουμε με το υπάρχον ομαδικό και με το αγωνιστικό προφίλ και με το προσωπικό προφίλ του Παναγιώτη. Γιατί μπορεί να κάνει συμβιβασμού σε μια ομάδα Football League, αλλά σε μια ομάδα Super League που δεν έχει σαν σκοπό να παραμείνει απλώς στην κατηγορία, αλλά να κατακτήσει στόχους σταδιακά. Πρέπει να αρχίζεις και να χτίζεις κάθε μέρα εντελώς επαγγελματικά και με πνεύμα δικαίου ώστε αυτό να διαχέεται όχι μόνο στα δικά σου αποδεκτήρια αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τον παρακάλεσα λοιπόν όπως παρακάλεσα τον κύριο Κατσάρα, τον κύριο Κυπαρίση, τον κύριο Ματζούκα, τον κύριο Τσότσα, τον γιατρό μας τον κύριο Μπαρδέκη, τον φυσιοθεραπευτή μας να μου κάνουν εκθέσεις. Παρακάλεσα και τον κύριο Τσιόλο να μου γράψει τη δική του έκθεση. Τον παρακάλεσα να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Το θεωρώ έτοιμο
τους ποδοσφαιριστές που έχεις και πρέπει να φύγουν, να τους μεταχειριστείς τους ανθρώπους, να τους θυμίσεις για αυτό που προσέφεραν και να τους ενημερώσεις για το μέλλον τους, και άλλο να έχουν 10 μέρες να βρουν ομάδα και άλλο να έχουν ένα μήνα ή 1,5 μήνα να βρουν ομάδα. Επίσης να μου δώσει γραπτός τις θέσεις τις οποίες και τα χαρακτηριστικά των παιχτών που είμαστε για να κάνουμε μία αξιομαχία. Δεν έγινε τίποτα από το Βασίλειο Τσούλη, ενώ αντιθέτως, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτή είναι η έκθεση της κέντρων κ. Βασδέκη και του κ. Ζαχαρή. Αντίστοιχη έκθεση που παρέδωσε ο κ. Κατσάνας. Αντίστοιχη έκθεση που παρέδωσε ο κ. Κυπαρίσας. Προφορικά μου είπαν τις απόψεις τους ο κ. Τσότσας για τους δύο τραυματοφύλακες τρεις και ο κ. Ματιώτας. Και ανέμενα με αγωνία την έκθεση του κ. Τσιόλη. Το ίδιο χρονικό διάστημα, σε καθημερινή επίπεδο, σε ωράριο τουλάχιστον 10 ώρων, ήταν κλεισμένοι εδώ και έβλεπαν κασέτες ποδοσφαιριστών ο κύριος Κατσάρας, ο κύριος Κυπαρίσης, γιατί είχαμε εντοπίσει τις θέσεις που θα χρειαζόμαστε εμείς. Για να τους βοηθήσω, και θα καθίσω ένα κομμάτι γι' αυτό, προσέλαβα και τον κύριο Λιβανό, ο οποίος είναι ένας, δεν είναι διάσημος, είναι ο άνθρωπος όμως που μου έχει φέρει από την εποχή που είχα μου διοκτήτη άλλων ομάδων ό,τι αξιολογότερο υπάρχει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Να σας πω ότι ο τελευταίος αξιόλογος ποδοσφαιριστής που μου εντόπισε είναι ο Αναστασού. Τον έφερα λοιπόν και αυτό να εργάζεται μαζί του. Όλες αυτές τις μέρες που ήταν 15 μέρες πριν από το τέλος του αθλήματος, οι προσκλήσεις προς τον κύριο Τσιόλη από όλους μας, οι παρακλήσεις ήταν καθημερινές. Σε παρακαλώ, Σακή, μπορείς να πας με τα παιδιά, γιατί αλλιώς είναι αυτοί, αλλιώς εσύ, για να μου κάνετε μια εισήγηση και να κάσουμε και μετά μαζί τους Σαββατοκύριακο που θα έρθω, γιατί εγώ τρέχω σαν την άλλη την κατάρα, να μου πείτε την εισήγησή σας, να πάρουμε τα φάση μας. Και τι τα χαρακτηριστικά. Ο Γρηγορίου της Κέρκυρας είναι στην Νότια Αμερική και ψάχνει παίχτες. Ο Ελευθερόπουλος είναι εγκατεστημένος στα γραφεία της Βέρεια και κάνει εισηγήσεις και μάλιστα μελετάει είτε με αδειοδότηση είτε με αδειοδότηση. Ο Πατράκη κάνει το ίδιο. Ο Δέρας Αναδρόμητο κάνει το ίδιο. Όλες οι ομάδες από το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ αξιολογούν το υλικό τους και δουλεύουν για την πρόοδο του ρόστερ τους. Ναι, 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 καταφέραμε μία, δύο, τρεις μέρες πριν πάμε στο Ρουμενίδη να έρθει μόνο μία φορά. Κάθισε μόνο για 5 λεπτά στο δίπλα δωμάτιο, του δείξαμε ένα σεντερφόρ, ένα δεκάρι και ένα μεθικό χαφ. Κάθισε 5 λεπτά μόνο και είπε καλά καλά θα βρούμε παίχτες. Να σας πω ότι ο κύριος Κυπαρίσης θα το πω δεν έχει σημασία. Μου είπε μου έρχεται να το βαρέσω. Για διαφορία μου έρχεται, για το αξιοσύνος είναι. Επιλέξει, είναι έντιμος άνθρωπος κύριος Κυπαρίσης, μου έρχεται να το βαρέσω. Επιλέξει. Εγώ είμαι Μουλία Μακεδόνας, δεν θέλει να με προσβάλλει κανείς έτσι. Του είπα, ομά, ησυχία, ο καθένας από αυτούς που έχουμε και συνεργαζόμαστε πρέπει να αφομοιωθεί μαζί μας. Αυτός είναι ο προπονητής μας. Κάτι τον απασχολεί, μπορεί να τον απασχολεί οτιδήποτε. Όμως εμείς κλειστά στόματα. Προσωπικά εγώ το ρωτούσα για κάποιους παίκτες που κινδυνεύαμε να τους χάσουμε αν δεν τους παίρνουμε. Γιατί υπήρχαν ποδοσφαιριστές που κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα και τους οποίους έπρεπε να κλείσουμε άμεσα. Δηλαδή έλεγε το συμβόλαιό του με άλλες ομάδες και έπρεπε να κλείσουμε άμεσα ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μαρκόφσκι. 15 μέρες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μου έφερε ο κ. Λιβανός, μου λέει: μπορούμε να πάρουμε τον Μαρκόφσκι. Έχει διαφωνία με τον Πανετολικό, παίρνει 110.000, ζητάει 125.000. Αν του τα δώσουμε, έχετε να υπογράψει τον. Παίρνει τον κ. Σιόλ, του λέω: Σακή, δεν νομίζω ότι πρέπει να βρούμε σεντερφόρ σαν τον Μαρκόφσκι. Στα σίγουρα, γιατί πάμε στα σίγουρα τώρα. Δεν είναι η περίοδος που θα κάνουμε το μεγάλο άλμα, να πάμε να πάρουμε το μεγάλο παίχτη. Πάμε να βρούμε αυτό που ξέρουμε
Άσε μου, λέει με το μάτι φως και δεν μας κάνει μέσα. Με κόψε. Ήρθε ο Βελαζούνιο, ο μάνατζερ του Κλέιτον, μου είπε ο Κλέιτον, θέλει να κατάσει πολύ τις απαιτήσεις σου, εκεί που ζητούσε 200.000 έχει τα μισά χρήματα. Θέλει για δύο χρόνια αυτή τουλάχιστον εδώ και μετά να συνεχίσει το ΜΕΡ. Που να μου τα φέρω, μου λέει δεν θέλω το Κλέιτον, δεν με ενδιαφέρει ο Κλέιτον να το δώσει. Θέλω, μου λέει, το Ράιους. Μου έχει δίκιο. Είναι ελεύθερος ο Ράιους, θα πάει ο Βαγγέλης στη μετά από λίγο. Να δούμε, μου λέει, αρθεί οπωσδήποτε. Μου λέει, ελεύθερος. Λέω στα παιδιά, ρε παιδιά, κοιτάξτε, ο Ράιους, από ό,τι θυμάμαι, λέω, πήγε στο Ισραήλ 750.000 το χρόνο. Και πληρώθηκε και 2 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να αφήνει ελεύθερο. Εγώ νόμιζα ότι είναι στο Ισραήλ. Ψάξαν και βρήκαν να του πέσει στο σώμα. Ότι έχει δοθεί δανεικός. Ότι έχει συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο. Και ότι παίρνει 450.000 ευρώ το χρόνο. Λέω, καθώς καταλαβαίνει, η συζήτησή του λέω είναι ανεδαφική. Θα μου λέει, θα βρούμε άλλο. Του λέω, πρέπει να βρούμε σεντερφόρ. Έχουμε βέβαια τον Καπό, έχουμε τον Μαρουκάκη, τον Μπόγιοβιτς. Δεν επιθυμώ προσωπικά να ανανεώσω το συμβόλαιο, αλλά αν εσύ τον θέλεις, θα καθίσουμε να το συζητήσουμε. Μου λέει, ένας είναι ο σεντερφόρ. Ποιος είναι? Ο Καϊκούτ. Εσύ του λέω, ο Καϊκούτ στην Κέρκυρα του λέω, τον είχες πέσει. Ναι, μου λέει, τον είχες προετοιμασία, αυτός είναι ο Σέντερ. Πόσο χρόνο του λέω, μου λέει, 29 χρόνια. Μπροστά είναι ο Κυπαρίσι, μπροστά είναι ο Κατσάρ. Του λέω, νομίζω δεν έκανε καλή χρόνια. Μη σε νοιάζει. Ναι. Πείτε, λέω, στο Κυπαρίσι μπροστά του εκεί, να δούμε ο Καϊκούτ τι έκανε πέρσι. Τρεις βασικός, 17 αναπληρωματικός στη Βέρεια. Σε μια ομάδα που τον κόλπο το ψάχνε με το Κιάλι. Το χειρότερο που είναι, ότι το Καϊκούτ είναι 33 χρόνια. Και γυρίζω και του λέω, εσύ Σάκη, μου κόβεις το Μαρκόφσκι και μου λες για τον Καϊκούτ. Δεν πιστεύω, του λέω, υπάρχει θέμα Μαρκόφσκι, επειδή τον Μαρκόφσκι τον είχε στην Κέρκυρα, είχε στον Πανατολικό. Ο Πανατολικός έψαχνε προπονητή και έγινε κάτι. Ρώτησαν στον Πανατολικό για προπονητές. Δεν θέλω να το πιστέψω. Και τους είπα και με τους συνεργάτες μου. Είναι αυτά μου, λέω, πιστεύεις. Εγώ το Μαρκόφσκι δεν το πιστεύω. Δεν του λέω, δεν πιστεύεις ένα ποδοσφαιριστή που είναι 29 χρόνια, έχει 10 γκολ πέρσι και που διαχρονικά τα βάζει, και πιστεύεις ένα ποδοσφαιριστή που είναι 33 χρόνια, 17 φορές αναπληρωματικός και μου λες να τον πάρω στην ΑΕΛ. Μεγάλο σημείο τριβής και γι' αυτό, κύριε Κέρδα, όταν γράφετε, δεν συμφώνησα ποτέ για το παίκτη. Από το θέλος μάλιστα, διαφώνησα πλήρως. Να διασταυρώ να τις πω. Πάμε λοιπόν, αντί ήταν κορυφαία διαφωνία. Αλλά δικαιολογημένη διαφωνία μου και νομίζω ότι διαφωνούσαν και όλοι. Από εκεί και πέρα, εμείς προτείνουμε συνεχώς τους χρηστές και ο κύριος Τσιόλης του Τσαπέρι. Ο μόνος που συμφωνήσαμε, γι' αυτό και υπέγραψε τον από λίγο, είναι ο Σίμων Αβραμ. Τον γνώριζε από τον Αστέρα Τρίπολης και τον πήραμε αμέσως, αλλά και δεν χρειαζόταν. Τον είχαμε δει τον παίχτη. Το γνωρίζαμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Εμείς και κλείσαμε για τον Τζίμο Ναβάρο με τον Βελαζούνιο εδώ και ένα μήνα. Δηλαδή, αν και είχα μια αμφιβολία εγώ, αν θέλαμε να το πάρουμε ταξίδια, αλλά δεν μπορούσαμε να το πάρουμε, γιατί υπήρχε το πρόβλημα της απαγορεύσεως των μεταγραφών 27 χρονών, και ήθελα μέχρι 24 ετών. Βέβαια σε καλό μας βγήκε γιατί πήραμε το βαρέλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, τον είδαμε. Και τον είδαμε και τι μας έκανε, ξέρω. Μου έκοψε το μανός. Ορίστε. Είναι 27 χρόνια ο Μανούσος, όντως χώρα της Καλλινής. Ευτυχώς το παιδί δεν έχει υπογράψει. Και δεν έχει υπογράψει γιατί εμείς το κρατήσαμε. Ενίχεια και με δόντια. Όποιο ποδοσφαιριστή προτείναμε, δεν μας έλεγε όχι δεν θέλω αυτόν, τον έκοβε, θα βρούμε ποδοσφαιριστές. Εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ απ' όλα είναι η έλλειψη συνεργασίας με τα παιδιά που εγώ έχω επιλέξει να είναι σε αυτήν την ΑΕΛ που εγώ ονειρεύομαι και που απεδείχθη το μοντέλο επιτυχημένου. Φτάσαμε να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, τον Αχανέκο. Μου ζήτησε να βρούμε ένα ξενοδοχείο κατά στην Ακρόπολη για να πάμε στο μισό της Ακρόπολης. Εμείς στο ξενοδοχείο πληρώνουμε σούπερ ξενοδοχείο κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο οποίο πληρώνουμε περίπου 1.500 ευρώ κάθε φορά. Λέει, του λέω,
Ό,τι θέλει σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω πραγματικά να σου πω σε αυτήν την χαρά. Θα είσαι αυτός που θα δείξει τα παιδιά αυτά. Αυτό που ονειρεύονται όλοι οι Έλληνες τα δω. Ψάξαμε στο διβάνι την Ακρόπολη, είχε ένα συνέδριο το πρωί. Πήγαμε τελικά στο Μετροπόλιο και το πλούσαμε 3.000. Για να είναι ικανοποιημένο, το φυλακτό. Έγινε το παιχνίδι με τον Παχαλάκο. Δεν πιστεύω κάποιος να αφισβητεί το πόσο πολύ στήριξα τον άνθρωπο αυτόν εδώ από την πρώτη μέρα που ήρθε. Εδώ τον αποκάλεσε στρατός. Εγώ του έδωσα τα κλειδιά της ομάδος. Δεν παρενέβη ούτε ένα λεπτό παρά το ότι στενοχωρήθηκα όταν είδα τη 18άδα των Τρικάλων να μην είναι ο Μασούρας. Όχι γιατί ο Ζέρης δεν είναι καλός. Αλλά απεδείχθη των πραγμάτων ότι με 10 παίχτες ένας Μασούρας με τη φυσική κατάσταση που έχει θα καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο. Το σχολίασα καν. Δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ γιατί δεν παίζει ο Καπός στο τέλος με το ζόρι τον επιβάλαμε να παίξει. Όταν ο Μπόγιοβιτς πια είχε δείξει, είχαμε εξασφαλίσει και την άνοδο. Ότι ο Καπός του λέγαμε ότι είναι πιο χρήσιμος, είναι κινητικός, είναι το μέλλον της ομάδας μας. Δεν τον πείσαμε να βάλει το χοντέλ. Και δεν παρενέβαινε. Θα το πούμε, είπαμε την άποψή μας. Είχα την άποψη και την έχω ότι υπάρχει ένας κορμός νεαρών ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ, ο οποίος το μέλλον θα είναι η ΑΕΛ και παραπάνω. Όμως, εγώ δέχτηκα τα πάντα. Ακόμη και την παραμονή του Μαρουκάκη, που ήθελα να διώξω μετά το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, γενικότερα για τη συμπεριφορά του. Και για το γεγονός ότι είχαμε μάθει ότι μετά από κάποια παιχνίδια μαζί με τον εαυτό είχαν εξυπηρετήσει τη λέξη βότκα. Μετά από παιχνίδια που λέγαμε ότι υπάρχει ωράριο, ειδικά μετά ένα παιχνίδι που πήγαμε την νίκη με τον Πασιφαϊκό που ήταν και καθοριστική νίκη, και είπαμε ότι παιδιά δεν έχουμε καταφέρει τίποτα γιατί τα Τρίκαλα έπαιζαν την επόμενη μέρα στο Αίγιο. Άστε. Με την ισοπαλία του Τρικάλων. Έκανε και αυτό το κομικό εδώ, το κέφι με την κάκη με την μπανάνα. Αν θυμάστε. Είπαμε ωράριο, όλη τη βδομάδα. Όμως, κατασύψησαν ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον. Μαζί με τον Μαρουκάκη, τον Ανδρέα Τσαμπλού, τον Σιανικούλη, ξεφτύλισαν τις δόντιες του ενός μέτρου το Καζαμπλάνκα. Αυτά για μένα όμως είναι κόκκινη γραμμή. Αυτά είναι τα πιλαδάκια. Με τον Ιγκλέσιας, τον Μαθήν, τον Κλέιτον, τον Πλάζεκ και πήγαν και τα λεφτά χαμένα και το χειρότερο απ' όλα καταστράφηκε η κυπελούχος Ελλάδος. Έτσι σε χρόνο μην έρθει. Αυτές είναι οι ομάδες και που λειτουργούν και αυτός είναι ο πρόεδρος που πρέπει να δούμε εκείνη που πρέπει. Το στίγμα του και το στίγμα της ομάδας. Όμως αφού τον ήθελε τον Μαρουκάκη, τον κράτησε. Τον συνέφερε, δικαιώθηκε για τον Μαρουκάκη. Γιατί ο Μαρουκάκης προσέφερε στην ομάδα αυτό το διάστημα. Όμως, αυτό αποδεικνύει και ότι εγώ σέβομαι την άποψη του Μαρουκάκη και ενώ ήμουν αποφασισμένος να τον διώξω, όπως έδιωξε και τον Πιτόπουλο τα ξύλια για λόγους που δεν θέλω να τον διώξω, γιατί η ομάδα χτίζεται στις λεπτομέρειες, έκανε το κέφι. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν ιδιοκτήτης αυτής της ομάδος που να έχει τιμήσει τόσο πολύ το προπονητή της. Φτάνουμε στην Αθήνα και γίνεται το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πανηγυρίζουμε όπως από την καρδιά μας για την κατάκριση. Εγώ τώρα τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου στο ποδόσφαιρο είχα και το γιο μου μαζί και γίναμένο και αμέσως μετά το παιχνίδι παίρνω τηλέφωνο στο Σωματείο του Παρίσι. Λέω μου, δεν λίγο το σάκι. Την ώρα που η ομάδα είναι για ταξίδι. Δεν είναι μαζί μας. Δεν που είναι. Έφυγε. Δεν ήρθε μαζί μας. Πώς έφυγε. Με έφυγε από την αποστολή και δεν είναι μαζί μας. Μου λέει τώρα έχουν κανονίσει το όλοι μου σπλάζοντας. Έχουν έρθει και ο πάντα μου. Θα γιορτάσουμε. Λέω προπονητή μου μαζί. Αρχίζουμε να τον αναζητούμε από εκείνη τη στιγμή
Δεν τον βρήκαν ποτέ. Ούτε ο κυπαρίστη, ούτε ο καθένα για να το ρωτήσουν για του προσωπικού που ψάχνουν. Είχαμε βρει ένα στόπερ από την Αγγλία, είχαμε βρει ένα αμυντικό χάφα από την Ουρουγουάη, είχαμε βρει ένα περιφερειακό κυνηγό από τη Γαλλία. Θέλαμε να το ρωτήσουμε να μα δώσει συμβουλέ. Τον βρήκα την Τετάρτη. Και δώσαμε ραντεβού για την Πέμπτη. Λέω μου χρωστά τουλάχιστον. Σε παρακαλώ πολύ να έχει μαζί σου λέω για την έκθεση, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα τι θα κάνουμε αυτέ. Ποιο θα κρατήσουμε, ποιο θα μείνει. Όταν πέφτουν την Πέμπτη, 3 ώρα στο γραφείο. Το πρώτο που του ζήτησα ήταν είχα του Κατσάρα την εισήγηση και τον υπολείπα. Όλων την εισήγηση, αυτή μου το έκανε σήμερα τον γιατρό, για να συγκρίνω και τη δική του και μαζί οι δυο μας πια να πάρουμε την απόφαση. Ας τα φέρω πρώτα. Θα έχει μου το δεν έχω όπως ένα εισήγηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου για τον κάθε παίχτη τι θα κάνουμε. Τι θα μείνουν, τι θα φύγουν, τι θα πάμε δανεικοί, θα πάρουμε, τι χαρακτηριστικά θέλεις. Το παραμικρό. Που λέει άλλο το σημαντικό. Δεν το σημαντικό. Λέει εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένος.